Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους κάθε τρεις και λίγο. Το podcast το οποίο έρχεται τρεις φορές την εβδομάδα είναι κάτι σαν αντιβίωση Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μέσα από το κανάλι του Samos Times στο YouTube μέσα από την σελίδα του samostimes.gr στο διαδίκτυο και μέσα από την σελίδα, πολλές σελίδες μαζεύτηκαν, είναι γεγονός αυτό, ε, από, μέσα από τη σελίδα λοιπόν του Facebook ε, για το Samos Times στο μικρόφωνο κάθε τρεις και λίγο ο δημοσιογράφος Μιχάλης Βαρνιάς. Η επικαιρότητα πάντα έχει πολλά και ενδιαφέροντα και μάλιστα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα αλλά ειλικρινά γιατί να ξεκινήσει κανείς και να βλέπει ας πούμε, τα πολιτικά γιατί να ξεκινήσει κανείς να δει τα οικονομικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο όταν στην πρώτη σελίδα του ελληνικού ίντερνετ σήμερα και σε πολλά site, όχι σε ένα, σε αρκετά site θα μου επιτρέψω να διαβάσω τις εξή ειδήσει. Αυτά βρέθηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μετά την καταγγελία βιασμού της 24χρονης. Το κλειδί και η εισαγγελική έρευνα για τα όσα έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε δωμάτιο πολυτελού ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη. Νέα σοκαριστικά στοιχεία για το τέρα της Αργυρούπολης είχε κακοποιήσει και τις τρεις πρώην συντρόφους του. Και άλλο ένα, επίσης αυτά, αυτά τώρα είναι τρία θεματάκια από την πρώτη σελίδα μιας ιστοσελίδας μεγάλης στο διαδίκτυο. Οικοδόμος ανάγκαζε ανήλικες να ερωτοτροπούν μεταξύ τους μέσα στο αυτοκίνητο και τις βιντεοσκοπούσε. Τώρα βεβαίως εδώ τη δουλειά έχει, αν ήταν οικοδόμος, αν ήταν θαλαμιπόλος ή αν ήταν ε, ξέρω, ή κάποιος πλούσιος δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ή επίσης ίσως και να έχει σε μια προσπάθεια να μας δείξουν ότι τους βιασμούς και τα άσεμνα δεν τα κάνουν μόνο οι ε, μεγαλοεπιχειρηματίες, αυτοί που έχουν αναψυκτικά, αυτοί που είναι μέτρησε και καλά μου κοσμικά εστιατόρια ή έχουν και καλά κοσμικά εστιατόρια μπαρ, αλλά μπορεί να τα κάνει και ένας απλός οικοδόμος. Και βεβαίως, επί της ουσίας, έτσι είναι, ότι μπορεί να τα κάνει ο και πραγματικά Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να χωνέψω το κεφάλι μου, δεν μπορεί έτσι να το, να το λειτουργήσει ο εγκέφαλο, να το χωνέψω στο μάχη. Σε τι είδου ε, κοινωνία πλέον είμαστε, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν έχω καμία διάθεση, πραγματικά δεν έχω καμία διάθεση ούτε να ηθικολογήσω, ούτε να πω ότι παλιότερα ήταν καλύτερα. Ούτε πιθανόν και παλιότερα να ήταν τα ίδια. Απλά εξαιτία του γεγονό ότι δεν υπήρχαν τα social media, τα μαθήναμε όμω με πολύ αργού ρυθμού. Πάρτε όμως την χρονιά την οποία αφήσαμε πίσω μας α, πριν α, από λίγες ημέρες. Πάρτε την πίσω και λέτε να την πάρουμε πίσω να τη θυμηθούμε μία προς μία. Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις 17 του Γενάρη πριν ένα χρόνο ακριβώς. Στα Χανιά. 17 Ιανουαρίου 21 όταν η 54χρονη Βασιλική βρίσκεται νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος στα Μεσκλά Χανίων. Δράστης ο 48χρονος Νορβηγό συντροφό τη. Την δολοφόνησε με 14 μαχαιριέ. 5 Απριλίου του 2021 στη Μακρινίτσα, 28χρονη Κωνσταντίνα και ο αδερφό τη, βρίσκουν τραγικό θάνατο μέσα στο πατρικό του σπίτι στη Μακρινίτσα από τον 31 ετών πρώην σύζυγό τη, ο οποίο δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό του, παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα του. Που είχε επιβάλει νωρίτερα το δικαστήριο και μπήκε μέσα, πυροβόλησε και αφαίρεσε τη ζωή δύο ανθρώπων. Να πάμε στις 11 Μαΐου στα Γλυκά Νερά, η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς περιβόητη υπόθεση πλέον με τον 32χρονο πιλότο, το 11 μηνών βρέφο που είδε, πιθανόν να είδε μέσα στα μάτια του, να τον πατέρα να πνίγει την, την μάνα ο δράστης ο οποίο είχε σκηνοθετήσει τη δίθεν εισβολή ληστών στο σπίτι, το, ξέρετε, ένα θέατρο που το οποίο κράτησε πολύ και μα κρατάει ακόμα απασχολημένου. 3 Ιουνίου του 2021, στην Αγία Βαρβάρα, στην Αθήνα, μετά από χρόνια κακοποίηση, χρόνια κακοποίηση, η 64χρονη Ελένη στι 3 Ιουνίου δέχτηκε δολοφονική επίθεση από τον ενδιαστάσει 75χρονο σύζυγό τη. Εντοπίστηκε εμόφυρτη με τραύματα από στο κεφάλι έξω από το πατρικό της Αγία Βαρβάρα. Φολέγανδρος 16 Ιουλίου του 21 26 χρονη γαριφαλιά η οποία κακοποιήθηκε πρώτα βάναυσα δολοφονήθηκε μετά από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο ε, είχαν πάει για διακοπές ο 30 χρονος 30 χρονος ήταν την έσπρωξε στα βράχια και την άφησε να πνιγεί και τι είπε ο δράστης αρχικά ήταν η κακιά στιγμή χάλασε η φάση 30 Ιουλίου του 21 Στη Δάφνη στην Αθήνα 31 ετών. Ανίσα το όνομά με Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από το σύζυγό τη, ο οποίο πήγε στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή και είπε ότι έσφαξα τη γυναίκα μου. Το ζευγάρι λέει τσακωνόταν αρκετά συχνά, είχε κληθεί προκαιρού και η αστυνομία, αλλά δεν έκανε τίποτα. Έλα μόνο σου λέει τώρα, τι να πα, που να πα, τι να κάνει. 3 Αυγούστου του 21 στη Λάρισα. Οκτώ σφαίρε, παρακαλώ. Οκτώ σφαίρε στο θώρακα και στο κεφάλι για τη 43χρονη Μαρία, μητέρα τριών παιδιών από τον διαστάση 54 54χρονο σύζυγό τη 3 Αυγούστου. Ήμουν θολωμένο, υποστήριξε αργότερα. Ο δράστη, ο οποίο είχε μπει στην ταβέρνα του αδερφού του θύματο, όπου εργάζονταν το θύμα 43χρονη Μαρία, και τη έριξε οκτώ σφαίρε στο θώρακα και στο κεφάλι. 8 Αυγούστου. Ρέθυμνο. 47 χρονών, σταυρούλα, μητέρα δύο παιδιών, δύο σφαίρες από καραμπίνα από έναν 48 χρονο άνδρα στην, στον πάνορμο Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ο δράστης μπήκε στο μαγαζί της, την πυροβόλησε δύο φορές με κινητική καραμπίνα, η γυναίκα εκείνη την ώρα εξυπηρετούσε ζευγάρι τουριστών και κατόπιν αυτοπυροβολήθηκε. Και εδώ η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν στον αστυνομείο ότι δεχόταν απειλέ από τον δράστη. 23 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη. Μια 55χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφό τη με μαχαίρι στο διαμέρισμά του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ήταν λευθισμένο αλκοόλ και βίαιο. Αυτή ο ανέφερε πω την άκουσε να λέει: Σε παρακαλώ με, με σκοτώσει. Ενώ άλλοι είδαν τον άντρα να φέρει την πολυκατοικία με μοτοβαμμένα ρούχα. 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται στην Κυπαρισσία η σωρός της 42χρονης Μόνικα Γκιούς, τσιμεντωμένη στην αυλή του σπιτιού της. Ο 39χρονος σύντροφός της, ο οποίος τελικά συνελήφθη με διεθνές ένταλμα στην Ολλανδία, κρίθηκε προφυλακιστέως στην αρχή, έλεγε ότι δεν ήξερα, δεν ξέρω, μπορεί να τσιμέντως οποιοςδήποτε. 22 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, στη Ρόδο όπου γίνονται, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν θυμηθείτε και την δολοφονία, το βιασμό και τη δολοφονία της το παλούδι, κάθε τρεις και λίγο η Ρόδος βγάζει περιπτώσεις τέτοιες. 22 Σεπτεμβρίου, 32χρονη δώρα στη Ρόδο, δέχτηκε δύο σφαίρες από 40χρονο πρώην σύντροφό τη. Ένα άνθρωπο ο οποίο είχε ιστορικό επιθετική και κακοποιητική συμπεριφορά με την πρώην σύζυγό του, την πρώτη, να είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, ακολούθησε μια άλλη κοπέλα, 32χρονη δώρα επαναλαμβάνω στη Ρόδο που έχει δυστυχώς πολλές ανάλογες περιπτώσεις ε, και δολοφονιών και κακοποιηση γυναικων γυναικών. 1η Οκτωβρίου, Αργολίδα, ασφυξία για την 75χρονη γυναίκα στη Βερβερόντα Ερμιονίδα. Ζητώ συγγνώμη. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν, ε, βρέθηκε μετά από τηλεφώνημα του σύζυγου τη, και όταν ε, έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν και τον σύζυγο απαγχωνισμένο. Δολοφονία, αυτοκτονία. 27 Οκτωβρίου στην Ιερά Πέτρα στην δολοφονία της 48χρονης νεκταρίας από τον 54χρονο αντιαστάσει σύζυγό της και πατέρα, πατέρα, των τεσσάρων παιδιών τους. Ο άντρα τη χτύπησε με τη μονοσυκλέτα που οδηγούσε, ύστερα την κυνήγησε με στο συγκρότημα ενοικιαζομένων διαμερισμάτων που εργαζόταν και τελικά την πρόλαβε και τη μαχαίρωσε 8 φορέ μέχρι θανάτου. 28 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη, 23 μαχαιριές για τη 48χρονη γυναίκα από έναν 49χρονο στην πολύχνη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι την σκότωσε επειδή τον απατούσε. Η γυναίκα βρέθηκε σε λίμνη αίματος μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. 20χρονο γιο του σπούδασε σε άλλη πόλη. 6 Δεκάτου, 6 Δεκεμβρίου του 2021, στη Λακωνία, 36 χρονών. Τη δολοφόνησε 40χρονο με τα ίδια τα χέρια το βλαχιό τη Λακωνία μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο. 9 Δεκεμβρίου, Αλεξανδρούπολη. Η 16η γυναικοκτονία για το 2021. Η 29χρονη Τζεβριέ, μητέρα τριών παιδιών από την περιοχή του, του Άβαντο, έχασε τη ζωή τη μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από τον 30χρονο σύζυγό της. Συγγενεί της αναφέρουν ότι η ζωή της ήταν μια κόλαση, καθώς την είχε αποκόψει από όλους και την κακοποιούσε συχνά. 13 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη, 56χρονος, Καθομολογία δράστη, δράστης, πυροβόλησε πισόπλατα με κυνηγητική καραμπίνα την 55χρονη Αλεξάνδρα την ώρα που έμπαινε σε ζαχαροπλαστείο να αγοράσει ψωμί το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου. Στην αρχή, κάτι θυμάσαι την υπόθεση, λέγανε ότι ήταν η μάνα του, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν αυτός. Γιατί λέει μετά από 4 χρόνια ε, χωρισμού, είχε τη από τη ζήλια και δεν άντεχε να είναι μακριά από την πρώην σύζυγό του. Μετά από 4 χρόνια χωρισμού, έτσι αυτά. Λοιπόν, 137 γυναίκε δολοφονούνται κάθε μέρα για λόγου που συνδέονται με το φίλο σου. Όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Στην Ελλάδα είναι αυτά που είπαμε. Ενδεχομένω είναι και κάποια τα οποία ξεφύγανε και δεν ε, μπήκανε μέσα σε αυτό το δελτίο. Και βεβαίω αναφερθήκαμε μόνο στι δολοφονίε. Δεν αναφερθήκαμε στου βιασμού. Γιατί από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει, τι να πρωτοθυμηθεί. Μα ένα που έρχεται στο μυαλό αυτόματα ήταν η, είναι η υπόθεση εκείνη τη καθαρίστρια στην Αθήνα που πήγε μέσα στην Πολυκατοικία να καθαρίσει τι σκάλε και άνοιξε ο άλλο το διαμέρισμα, την τράβηξε μέσα και τη βίαζε μέχρι το απόγευμα μέχρι το, που κατάφερε η γυναίκα να, να, να ξεφύγει, να χαλαρώσει ο δράστης και κατάφερε να ξεφύγει και να πάει στην αστυνομία. Ε, θυμηθούμε τι, την υπόθεση αυτή του Στάθη Παναγιωτόπουλου, του, η οποία είναι η Παναγιωτακόπουλου, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, ξέρετε, αυτός από το Ράντο Αρβίλα, η οποία μπορεί να είναι η, η πιο γνωστή και μπορεί να μην έχει βιασμό, κατ' ουσίαν βιασμό, δεν έχει, έτσι να το διαχωρίσουμε αυτό, αλλά έχει επίσης κάτι το οποίο είναι όχι σωματικός βιασμός, είναι ψυχικός, ψυχολογικός βιασμός, διασυρμός και βλάβη πολύ μεγάλη. Όλο αυτό που έκανε με την βιντεοσκόπηση των ερωτικών πράξεων και την δημοσίευση στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του έτερου ατόμου που συμμετείχε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με το περίφημο όπως μάθαμε το μάθαμε τώρα και στην Ελλάδα το revenge porno για να φτάσουμε στην τελευταία υπόθεση που μας εγκλονίζει και που πραγματικά είναι συγκλονιστικό το πόσο, το πόσο και πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν την αίσθηση και την εντύπωση ότι με τον παρά μου και την κυρά μου. Μιλάμε για το περιστατικό της Θεσσαλονίκης όπου παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ένα πριβέ πάρτι το οποίο έγινε με πολύ λίγο κόσμο τρεις-τέσσερις άντρες και δύο-τρεις γυναίκες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μία 24χρονη γυναίκα η οποία πήγε στο πάρτι αλλά δεν άρεσε, δεν της άρεσε δεν γούσταρε, δεν ήθελε αδερφέ το όχι είναι όχι ή πιάνε ποτό και αποφάσισε να φύγει μέχρι να φτάσει όμως στο ασανσέρ την έπιασε αυτό που της δείξαμε στο ποτό την τραβήξαν από το ασανσέρ και τη γυρίσανε μέσα από εκεί και μετά η γυναίκα δεν θυμάται τίποτα ξύπνησε το πρωί γυμνή μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου χωρίς να θυμάται απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι μια υπόθεση η οποία από την Παρασκευή έχει προκαλέσει ένα τσουνάμι εξελίξεων σε πανελλήνιο επίπεδο. Έχει οδηγήσει στην αποκάλυψη μάλιστα αλεπάλων κατηγγυλιών που σχετίζονται με τα άτομα με τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο βιασμό τη 24χρονη. Ήδη ο κύριο Γκιόνι, ο άνθρωπο ο οποίο αποκάλυψε την υπόθεση αυτή, όπω είχε αποκαλύψει την υπόθεση με τον Παρουσιαστή του Ράδιο Αρβίλα μιλάει και για τουλάχιστον άλλε 10 υποθέσει, τι οποίε οι οποίε καταγγέλθηκαν στον ίδιο και θα φτάσουν ενδεχομένω κάποιε από αυτέ και στη δικαιοσύνη γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε σύστημα στου συγκεκριμένου ανθρώπου να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να βρίσκουν κοπέλε, να τι καλούν σε πριβές συναντήσει ομαδικά, να τι ναρκώνουν και από εκεί και μετά να τι βιάζουν. Γιατί όταν ο άλλος είναι εναρκωμένος οτιδήποτε υποθεί είναι παρά τη θέλησή του πρόκειται για κάτι το οποίο γίνεται ακόμα πιο ισχυρό εάν κάποιος μπει στη λογική να δει τα ονόματα αυτών που εμπλέκονται και εμπλέκονται μεγάλο βάλετε τόσο πολλά εισαγωγικά παράγοντες οικονομικοί και άλλοι Τη Θεσσαλονίκη, άνθρωποι οι οποίοι μοστράρουν πίσω από μαγαζιά. Ξέρετε πώ είναι αυτή η κατάσταση. Ανοίγει κάποιο με καφετέρια, πάλι λίγο καφετέρια καλά και το παίζει Πέρση στην ε, ε, ο οποίο ε, μπορεί να είναι ο γαμάο τη υπόθεση. Και δυστυχώς αυτό που έχει εκείνο στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι, το μεταφέρει και στην πραγματικότητα, ε, όχι γιατί είναι ωραίος και έχει κατακτήσει το άλλο φίλο να το πούμε έτσι απλά και κομψά όχι αλλά δια της βίας και είναι πραγματικά τραγικό το πως άνθρωποι που δυνητικά θα μπορούσαν να έχουν τα πάντα τα πάντα έτσι δηλαδή έχουν τα λεφτά έχουν ένα ε, δεν θα πω κύριος, έχουν μια αναγνωρισιμότητα σε ένα συγκεκριμένο κύκλο και θα μπορούσαν να προσελκύσουν όχι δια της βίας, κανονικά οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε ερωτικό σύντροφο όχι όμως επιλέγουν τη βία και επιλέγουν να ασκήσουν τη βία σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε στην ίδια οικονομική κατάσταση και θέση με εκείνους και κοινωνική θέση με εκείνους έχοντας στο μυαλό τους ότι θα τα κουκουλώσουμε θα τα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση ή στην τελική ρε αδερφέ άμα μας πιέσει και πολύ θα χώσουμε και δύο φράγκα να το βουλώσει γιατί αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία τα όσα έγιναν την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου αποτελούν πλέον αντικείμενο αστυνομικής έρευνας. Θα δούμε που θα πάει η αστυνομική έρευνα, γιατί τα δύο πρόσωπα που εμπλέκονται είναι πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, εξαιρετικά μεγάλη οικονομική επιφάνεια γενικά παγκοσμίω, αλλά και για την χώρα μα. Οπότε, όσο, σε όλον το μυαλό μπαίνει μια αμφιβολία για το πώ θα μπορεί να προχωρήσει. Αλλά εμεί, θέλετε, Κυριακή, πείτε μα λίγο μαλάκες ε, ρομαντική πιστεύουμε ότι ε, θα γίνει η δουλειά όπως πρέπει να γίνει από την ε, εισαγγελία γιατί πλέον εδώ δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη περίπτωση μιλάμε για κύκλωμα, δεν μιλάμε καθόλου για ε, μεμονωμένες περιπτώσεις σε καμία περίπτωση τι εννοώ, εννοώ ότι από τα πρώτα τα οποία εξετάζονται σε έναν βιασμό είναι ο στενός κύκλος γιατί ο βιασμός θεωρείται έγκλημα παρόρμησης, να το πω έτσι. Μπορεί ακριβώς ο νομικός όρος να μην είναι αυτός τον οποίο χρησιμοποιώ εγώ, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Δηλαδή έχει να κάνει με μια επιθυμία που δημιουργείται σε κάποιον που βλέπει κάποιον άλλον, κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο, για το οποίο νιώθει μεγάλη ερωτική έλξη απέναντί του, και υπάρχει μια άρνηση ή δεν υπάρχει μια άρνηση, ο καθένα στο του πώς το έχει και εν πάση περιπτώσει καταλήγει εκεί. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως εξετάζεται ο στενός κύκλος των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή ε, καθημερινά με αυτό το άτομο, είτε απευθεία είτε άμεση είτε έμεση, προκειμένου να δουν τι γίνεται και ποιος είναι ο υπεύθυνο. Εδώ όμως έχουμε ξεφύγει. Εδώ όμω ανοίγει ο άλλο την πόρτα, τι πουτάει την άλλη στη σκάλα. Προφανώ θα την έβλεπε και εκείνο καθημερινά, ξέρω εγώ τη βουτάει στη σκάλα, τη βάζουμε στο δωμάτιο. Μεγαλοπαράγοντε οι οποίοι. Το, το μεγαλοπαράγοντες, το ξαναλέω, βάλτε το σε εισαγωγικά, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έχουν την άνεση να έχουν οποιοδήποτε ερωτικό σύντροφο, επιλέγουν να έχουν ένα ερωτικό σύντροφο δι' αυτού του τρόπου. Ή μεγαλοσχήμονε, πάλι εντό εισαγωγικά, ψηλοδιάσημοι και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι πάλι εξαιτία αυτή τη αναγνωρισιμότητα, εντό εισαγωγικών διασημότητα μπορούν να προσελκύσουν οποιοδήποτε ερωτικό σύντροφο, επιλέγουν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και δεν είναι καμία απολύτω προσπάθεια να εθικολογήσουμε. Κάτι έχουμε πάρει πάρα πολύ στραβά. Στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μα, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς τον κόσμο ίσως και στον κόσμο τον ίδιο το σίγουρο είναι όμως ότι τα πράγματα πάνε σχεδόν καθημερινά από το κακό στο χειρότερο. Και πραγματικά, πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στο επόμενο ε, χρονικό διάστημα. Η βία πλέον είναι τόσο ανεξέλεγκτη και τόσο αυθόρμητα βγαλμένη από τον έναν προς τον άλλον, που αντί να πηγαίνουμε στο καλύτερο σε μια ε, κοινωνία, τουλάχιστον στο δυτικού κόσμου που έχει λύσει τα... Σημαντικά τις προβλήματα. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από έναν πυρετό στον δρόμο. Έχουν φαγητό, έχουν νερό. Έχουν, έχουν. Ανεξάρτητα το πώ το έχουν και ανεξάρτητα σε τι ποσότητε το έχουν και ανεξάρτητα σε τι συνθήκες ζει ο καθένα. Γιατί δεν είναι το ίδιο να ζει σε μια γκαρσονιέρα πέντε άτομα και σε ένα και σε 300 τετραγωνικά σπίτι δύο άτομα. Δεν είναι το ίδιο. σαφώς δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο μόλι πάθει κάτι να έχει τα λεφτά να πα στο γιατρό και αν πάρει το μικρό να μην έχει λεφτά να πα πουθενά, έτσι να κοιταχτεί να πάρει ένα φάρμακο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στον δυτικό κόσμο είναι πολύ καλύτερα ή νομίζουμε ότι είναι πολύ καλύτερα από ότι στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίο βρίσκεται ε, υπό ανάπτυξη, όπω ορθά πολιτικά θέλουμε να το λέμε. Και παρόλα αυτά, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο άνθρωπο κυριολεκτικά τρώει τον άνθρωπο και χωρίς να υπάρχει λόγος επιβίωσης να τον φάς. Πάμε να αλλάξουμε λιγάκι θέμα. Γιατί σήμερα το σημερινό podcast, κάθε τρεις και λίγο, ήταν λίγο βαρύ. Αλλά είχαμε, έπρεπε να τα πούμε. Νιώθαμε ότι έπρεπε να τα πούμε και νομίζω ότι ε, καλό είναι έτσι να τα λέμε και να τα συζητάμε τρόποτινά με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Ε, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, info.samostimes.gr, το ξαναλέω, info.samostimes.gr, η διέμψη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάποιο μήνυμα. Στα social media, στα προσωπικά social media, στο μικρόφωνο είναι ο δημοσιογράφο Βαρνία, μα βρίσκεται στο facebook και κάνετε ή ε, και εδώ από κάτω στο podcast, στο youtube, στο, στο κανάλι του Summer Times να ε, βάλετε ένα σχόλιο και ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Και επίση, για να το κλείσουμε λιγάκι ε, στα γρήγορα αυτό το θέμα, στα γρήγορα, δεν κλείνει κανένα τέτοιο θέμα στα γρήγορα, αλλά για χάρη του ε, χ, ε, χρόνου μα, ε, παιδιά έλεος, έλεος, έλεος πραγματικά έλεος και με τα διάφορα ε, μηνύματα, διάφορα σχολιασμοί του τύπου τι δουλειά είχε, τι δουλειά είχε να ήταν στην... Ε, να πάνε από αυτόν τον δρόμο. Τι δουλειά είχε να φοράει, γιατί φοράγε με κοντή φούστα. Γιατί φοράγε μεγάλο ντεκολτέ, γιατί φοράγε στενό παντελόνι, γιατί πήγε εκεί, γιατί μίλησε με τον άλλον, γιατί έκανε παρέα με αυτόν, γιατί βρέθηκε στο ίδιο δρόμο, γιατί πέταξε πέτρα στον αστυνομικό και ο αστυνομικός γύρισε και τον πυροβόλησε 8 φορές. Γιατί, 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 όχι δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι γιατί πήγε εκεί. Το θέμα είναι γιατί ο άλλο έκανε αυτό. Γιατί ο άλλο σήκωσε το μαχαίρι και κάρβωσε τη γυναίκα το 8 φορέ. Γιατί τη έκοψε το κεφάλι και περιφερόταν στου δρόμου Σαντορίνη με, με το κεφάλι στο χέρι. Αν, αν το θυμάστε. Γιατί την έπνιξε δίπλα στο μωρό τη με το μαξιλάρι και μετά σκηνοθέτησε ολόκληρο πράγμα για να πει τι. Δεν είναι ούτε ότι τον απατούσε, δεν είναι ούτε ότι του κακομίλησε, δεν είναι ούτε ότι του, του, του παραμίλησε, του, μίλαγε, του μίλησε άσχημα και την έντυρε γιατί δεν έκατσε η φάση όπως έλεγε ο άλλος Φολέγανδρο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο και σκοτώνουμε ανθρώπους για ασήμαντη αφορμή και είναι πραγματικά ασήμαντη αφορμή αν σε απάτησε Σήκω φύγε, πήγαινε παρακά, παραπέρα, παρακάτω, παραδόθε, παρακύθε Βρε κάτι άλλο. Κάποιον άλλον που θα σε αγαπά για αυτό που θα είσαι και που θα τον αγαπάς για αυτό που θα είναι. Δεν κόλλησε η κατάσταση. Δεν σκοτώνουμε. Το έχουμε κάνει όμω όλο αυτό πάρα πολύ εύκολο. Και έχουμε κάνει πάρα πολύ εύκολη και την ανθρωποφαγία στα social media. Ε, και χωρί ίχνο ούτε λογική ούτε αξιοπρέπεια, ακόμη και του νεκρού να περιβρίζουμε και να προκαλούμε πολύ μεγαλύτερο πόνο και στις οικογένειές τους και στους συγγενείς τους αλλά και στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι έχουμε χάσει το μέτρο στην κυριολεξία. Το κλείνω γρήγορα γρήγορα για χάρη του, του χρόνου και να πάμε σε ένα άλλα δυο θεματάκια. Υπάρχει ε, στείνεται μάλλον το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα θερμό κλίμα πάλι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εάν δείτε λίγο τα όσα γράφονται στον τύπο, κατά εκεί πάμε. Πάμε προς ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα φέρει μια αναδίπλωση σε ένα εθνικό θέμα. Αυτό είναι το μοτίβο, το οποίο ακολουθείτε, τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο. Εάν θα το δούμε... Και σε επίπεδο γραπτού τύπου, έτσι. Αν θα το δούμε αυτό τώρα να εφαρμόζεται στι επόμενες ημέρες θα το δούμε. Άλλωστε, ο Γενάρη και ο Φλεβάρης ακόμα περισσότερο, είναι αγαπημένος μήνας ελληνοτουρκικών κρίσεων, μαζί και με το Μάρτιο. τέλος Ιανουαρίου μέχρι εκεί μέσα Μαρτίου είναι αυτό το χρονικό διάστημα, αγαπημένο χρονικό διάστημα για την εκδήλωση ελληνοτουρκικών κρίσεων. Και σχολιάζουμε και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά και έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα με την Φεράρι και να πούμε ότι ε, και εδώ πάλι ανθρωποφαγία χωρίς λόγο ένας α, ένας άντρας όριμος άντρας, ένας άντρας ο οποίος ήξερε τι έκανε, αγόρασε ένα γρήγορο σπόρο αυτοκίνητο και πραγματικά για χίλιους δυο λόγους για εμά ω θεατέ αυτή τη δεν νομίζω ότι μα αφορά, έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Γιατί ασχολείται, γιατί ρωτάτε, α πούμε, γιατί ασχολούμαστε με αυτό. Για δύο πράγματα. Καταρχήν, ότι η γυναίκα του άτυχου θύματο, η συγγνώμη, η αδερφή του άτυχου θύματο είναι εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η αδερφή του, βέβαια, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά στην μικρή Ελλάδα πουλάνε όλα. Δεύτερον, το αυτοκίνητο. Ένα σούπερ μια Ferrari, πάντα εξητάρει έτσι και δημιουργεί και τα ανάλογα τα ανακλαστικά, ο, είχε Φεράρι, εντάξει, ματσό, είχε λεφτά και ο, και ποιος ξέρει πόσο έτρεχε και, τα, και ούτω καταξύς. Και βεβαίως, είναι επίσης και το timing. Είναι και καθαρά και το timing. Δεν θέλω λιγάκι παραπάνω κάτι να πούμε σε αυτό, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Έσκασε η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, έσκασε το δυστύχημα με τη Φεράρι, δείτε πώς παίξανε αυτά στα μέσα μαζική ενημέρωση. Κάθε τρει και λίγο στο μικρόφωνο δημοσιογράφου Μιχάλη Βαρνιά θα τα πούμε με νέο podcast την Τετάρτη μέσα από το κανάλι του Samos Times στο YouTube. Μα ακούτε μέσα από την σελίδα του Samos Times.gr στο διαδίκτυο και βεβαίω μα βρίσκεται το podcast αναρτημένο στην σελίδα μας στο facebook του Samos Times Μιχάλης Βαρνιάς και σήμερα στο μικρόφωνο, φιλιά πολλά στο σπίτι και να προσέχετε Πραγματικά να προσέχετε, έχει αξία αυτή, όχι ευχή, η παρότρινση. Γεια σας.